Λοιπόν, καλησπέρα στον φίλο μας. Πώς λέγεσαι? Γεια σας, Κώστας λέγομαι. Μ' αρέσει το φαλάφελ. Τι? Τι είπες? Τώρα πετάξτε τον έξω, πετάξτε τον έξω. Μ' αρέσει το φαλάφελ. Περίμενε. Όχι, όχι, δεν σε κλείνουμε. Δεν κλείνουμε κανέναν, αν και δεν κρατάμε εδώ τον Πέτρο. Λοιπόν, καλησπέρα Κώστα που σου αρέσει το φαλάφελ, λοιπόν. Μ' ακούς, Κώστα? Ναι, σας ακούω, παιδιά. Από πού μας τηλεφωνείς? Από Καλυθέα τηλεφωνώ. Ναι. Τι έγινε, ρε παιδιά, έχουμε... Η Καλυθέα έχει μια φωλιά που βγάζει κόστες. Γνωστός μου φαίνεσαι. Γνωστός μου φαίνεσαι. Δεν έστειλες τον άνθρωπο αυτός. Να ήταν μόνο η Καλυθέα και με ένα σπίτι που έχω μιλήσει πήγε γεμάτο κορτίζες, δεν είναι αυτά? Ναι, έχει πολλούς. Από ό,τι έχω δει τουλάχιστον πριν, έχει πάρα πολλούς. Έχω μιλήσει κιόλας και μακητού, σαν θα να πάνε. Σηκώνεις Πέτρα, Κώστα βρίσκεις. Τι ομάδα είσαι? Από κάτι μας προσβάλλει λίγο, αλλά είμαστε σαν τις κάποιες φίλες. Όπου πας θα μας βρίσκεις. Τι είπε? Ναι, ναι, οκ. Κώστα, για πες λίγο, τι ομάδα είσαι? Κώστα? Δεν ασχολούμαι πολύ με ποδόσφαιρο, αλλά θα το πω, Παναθηναϊκός, παιδιά. Οκ. Πάγω σε όλο το στούντιο. Δεν έχουμε και κανένα Παναθηναϊκό εδώ. Μόνο τον Κωστάρα. Α, έχουμε τον Κωστάρα, οκ. Λοιπόν, θέλω να μας πεις, Κώστα, συγγνώμη τώρα παίρνω τη σκητάλη Τζανέτα, αλλά δεν μπορώ να με το ρωτήσω αυτό. Θέλω να μας πεις, Κώστα, τι σου αρέσει το φαλάφελ. Δηλαδή, θέλω να μου κάνεις έναν ύμνο, τον δικό σου προσωπικό ύμνο, σχετικά με το φαλάφελ. Και μετά δώσουμε τη διεύθυνσή σου για να περάσω από το σπίτι σου. Θα περάσουμε πολύ καλά. Έλα, έλα. Κώστα, μας ακούς? Τι να σου πω. Γιατί σ' αρέσει το φαλάφελ? Γιατί σ' αρέσει το φαλάφελ, αγόρι μου? Γιατί μ' αρέσει, κοίτα. Είναι λίγο γεύση, λίγο μυρωδιά. Μ' αρέσουν, ρε φίλε. Δεν ξέρω πώς το πω. Σ' αρέσει ότι είναι κάτι το διαφορετικό, ας πούμε, ή θες να τη σπάσεις τον Πέτρο? Το σουβλάκι σου αρέσει, ας πούμε. Το σουβλάκι σου αρέσει, γιατί εδώ ο Πέτρος είναι έτοιμος να ορμήσει. Όχι, 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 όχι. Το λέω γιατί απλά μ' αρέσει, όχι για να την σπάσω σε κάποια παιδιά. Δεν είναι. Το σουβλάκι σου αρέσει, φίλε. Το σουβλάκι σου αρέσει, φίλε. Κώστα, τι άλλα junk food? Ορίστε, ρε, δεν έχει κολλήματα το παιδί. Δεν τη λέει για να στην πει, απλά του αρέσει το φαλάφελ. Μισό λεπτό, μισό λεπτό, παιδιά, ο κρατή. Για πες. Όχι, φίλε, το σουβλάκι είναι ύμνος. Όταν έχει σουβλάκι, δεν σε νοιάζει απολύτω τίποτα άλλο. Απλά σουβλάκι. Και πάλι σουβλάκι, μη. Πώς το τρως? Είπαμε. Το σουβλάκι. Πώς τρως το σουβλάκι? Α. Πώς το τρώω? Μπιφτίκι μέσα, πατάτες και ό,τι μπορείς να το υλικά έχει εκτός από κρεμμύδι. Γιατί μπιφτίκι? Εκτός από κρεμμύδι, φίλε, όλα τα άλλα δεν μου... Γιατί μπιφτίκι? Μ' αρέσει, ρε φίλε, τι να σου πω. Μ' αρέσει, ωραία γεύση, μ' αρέσει γεύση που αφήνει μετά με την... Πίτα μαζί και το τζατζίκι πάνω τη σως πηγή, αυτό μ' αρέσει. Με τι ασχολείσαι, Κώστα? Με τι ασχολούμαι? Κοίτα, με αθλητισμό δεν ασχολούμαι καθόλου. Ασχολούμαι κυρίως με μουσική, πηγή, δηλαδή ακούω κομμάτια όλα αυτά, ταινίες, βιβλία. Μου αρέσεις γιατί λες πρώτα με τι δεν ασχολείσαι και μετά λες με τι ασχολείσαι. Εντάξει, έγινε ο κράτη. Θέλω, Κώστα, να μας πεις τι μουσική ακούς συνήθως. Κώστα. Τώρα τι μουσική ακούω? Να. Κάτι στο Radio Alchemy. Κοίτα, μπορώ να ακούσω τα πάντα, δηλαδή μπορεί κάποια στιγμή να ακούσω πηγή μουσική. Φιλοφιλά το στόμα μου. Παντελίδη πηγή, μπορεί να ακούσω σε περίπτωση, ξέρεις, άμα είμαι σε καρναβάκι πηγή, αλλά κυρίως φίλε τα αγαπημένα μου, ροκ και μέταλ. Αλλά βάζεις και ένα παντελίδι έτσι για το διάλειμμα. Όπου πρόσεξε, πρόσεξε, έτσι και με έχω πάει σε ένα μπαράκι. Α. Και μαζί με την παρέα και θέλουμε να πιέσουμε πίξω για ένα ποτό. Ναι. Μπράβο. Θα τα ακούσω, αλλά απλά και μόνο έτσι για το γέμπι, όχι ότι θα γυρίσω με σπίτι και θα πω ρε εσύ ξέρεις τι θα με ακούσω τώρα, ένα παντελίδι. Όχι, δεν θα πω τίποτα τέτοιο ποτέ.
ποτέ. Δηλαδή, και κάποιο από εκεί θα με ακούσει να το λέω κάποια στιγμή, απλά να μου κόψει τη γλώσσα στο σημείο που κάθομαι. Εντάξει. Δεν είπες ότι πριν λίγο ακούς Παντελίδη. Είπε. Okay. Το είπες. Είπα σε περίπτωση που έχω βγει. Είπα σε περίπτωση που έχω βγει. Θα γίνουμε σαν το, εντάξει, Μουρατίδη, σαν το Μουρατίδη. Το έχω στις κάμερες γραμμένο. Το είπες. Κοίτα. Άκουμε λίγο. Είσαι κομπλέ άτομο, γιατί δεν χαλάς την παρέα, δεν χαλάς το κέφι της παρέας. Οκ, το δέχομαι. Λοιπόν, για να ακούς την εκπομπή μας, μάλλον και εσύ θα βλέπεις κάποια σειρά έτσι που συζητάμε. Ποια είναι η αγαπημένη σου σειρά? Supernatural. Δικός μου είσαι. Supernatural. Εντάξει, συγχωρήσε για όλα. Άφεση. Κώστα, θα σε ενδιαφέρει να δεις ένα επεισόδιο του Supernatural μαζί με τον Πέτρο και να τρώτε φαλάφελ? Νικόλα, θα πεθάνεις. Όπα, φίλε. Τώρα, φίλε, γεννάμε το κλασικό. Άμα θες να κάτσεις και να δεις Supernatural, ειδικά άμα έχεις και ένα φίλο κοντά σου. Δεν μπορείς. Φίλε, δεν το βλασφημάς τρώγοντας φαλάφελ. Α, είναι βλασφήμια το φαλάφελ. Συγγνώμη, για σένα το φαλάφελ τελικά είναι θρησκεία ή βλασφήμια? Τελικά σ' αρέσει. Τελικά σ' αρέσει το φαλάφελ? Μ' αρέσει, αλλά σε ορισμένες περιπτώσεις είναι, φίλε. Τότε, ας πούμε. Μόνο να περπατάς την Αιώλου, ας πούμε, σου αρέσει εσένα. Το τρως έτσι. Μάλιστα. Οκ. Εντάξει, μερικοί το προτιμούν σκέτο.